Σεβασμιότατε, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης από το News Hub για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη με την ευκαιρία της παρουσίας σας στην Κρήτη. Μας έρχεστε από την μακρινή Νέα Ζηλανδία, από την Αρχιεπισκοπή, όπου εκεί, από τη Μητρόπολη, συγγνώμη, διορθώνω, όπου εκεί είστε Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας τα τελευταία χρόνια. Καλώς ορίσατε στην Κρήτη. Καλώς σας βρίσκω και πάλι, κύριε Βαρδάκη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίδετε. Το φιλόξενο βήμα εδώ στην Κρήτη. Κάθε χρόνο γνωρίζω το καλοκαίρι, σχεδόν κάθε καλοκαίρι επισκέπτεστε το νησί από όπου ξεκίνησαν τα πρώτα εκκλησιαστικά βήματα και θέλουμε να κάνω έτσι, να κάνουμε μία αναδρομή ως προς αυτό. Το φετινό καλοκαίρι έχει μία ιδιαιτερότητα. Ναι. Γιατί έχουμε οργανώσει και συνοδεύουμε ένα group 22 παιδιών με τους συνοδούς από τη Νέα Ζηλανδία, από το Wellington της Νέας Ζηλανδίας, για να επισκεφθούμε εδώ στην Ελλάδα μέρη τα οποία συνδέουν τις δύο χώρες, τη Νέα Ζηλανδία και την Ελλάδα, με κοινούς αγώνες, και αυτά τα μέρη είναι η Λίμνος. Ναι. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου υπήρξε η περίθαλψη και η ταφή Νεοζηλανδών στρατιωτών που είχαν πολεμήσει, τραυματιστεί ή σκοτωθεί ή σφαγιαστεί από τους Τούρκους στην μάχη της Καλλιπόλεως απέναντι στα Δαρδανέλια. Και οι Έλληνες ήταν οι φυσικοί σύμμαχοι των Νεοζηλανδών και πολέμησαν και τους περιέθαλψαν και τους φρόντισαν στη Λίμνο. Και το δεύτερο σημείο ενδιαφέροντος είναι η Κρήτη, όπου στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πάλι τα νεοζηλανδικά στρατεύματα ήρθαν και βοήθησαν στην υπεράσπιση του νησιού, στη μάχη της Κρήτης. Και είναι αυτό το οποίο θυμούνται πολύ και τιμούν πολύ οι Νεοζηλανδοί στη χώρα τους, και είναι αυτό που συνδέει περισσότερο τις δύο χώρες. Και το όνομα της Κρήτης βρίσκεται γραμμένο, όπως και της Λίμνου, βρίσκεται γραμμένο στην Βουλή, την Ευρωπαϊκή Βουλή. Το ιδιαιτέρως δε το όνομα της Κρήτης βρίσκεται πίσω ακριβώς από τη θέση του της Πρωθυπουργού. Σε περίοπτη λοιπόν θέση. Σημαντικό είναι αυτό. Για πόσα άτομα μιλάμε ότι έχουν έρθει από τη Νέα Ζηλανδία, από τη μακρινή Νέα Ζηλανδία? Πρόκειται για νέους ανθρώπους, έτσι? Το group, ναι, ναι. Είναι τα παιδιά του κατηχητικού σχολείου, της ενορίας του Ευαγγελισμού στο Wellington. Ναι. Είναι 15 παιδιά ηλικίας από 13 μέχρι 19 ετών, μαζί με τους συνοδούς, γονείς των παιδιών, που βοηθάνε στη φροντίδα και τη συνοδεία των παιδιών, τη φροντίδα όλη, όλης της εκδρομής. Αυτή η εκδρομή τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αποδίδουμου Ελληνισμού και του συντοπίτη μας Γενικού Γραμματέου, του κυρίου Χρυσουλάκη, και έχει και την απευθεία στήριξη από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, που μας έχει δώσει τη δυνατότητα, την οικονομική δυνατότητα, να μπορέσουμε να περιδιαβούμε και το νησί της Λίμνου και στην Αθήνα, αλλά και εδώ στην Κρήτη, να γνωρίσουν τα παιδιά τον τόπο των γονέων τους, τον τόπο της καταγωγής τους, να γνωρίσουν τις ομορφιές της Κρήτης και γενικότερα της Ελλάδας, και να έρθουν πιο κοντά, να ζηλέψουν, αν θέλετε, και να θέλουν να ξαναέλθουν από μόνοι τους και να χτίσουν τη ζωή τους πάνω σε αυτές τις εμπειρίες, πάνω σε αυτές τις μνήμες και πάνω στις σχέσεις που θα δημιουργηθούν με τους ανθρώπους και με τα παιδιά εδώ στην Ελλάδα και στην Κρήτη ιδιαίτερα. Σημαντικό βιωματικό ταξίδι λοιπόν στη μητέρα πατρίδα. Θέλω λίγο να μας περιγράψετε, σεβασμιότατε, ποια είναι η εικόνα, πόσοι είναι οι Έλληνες, οι μόνιμοι Έλληνες που σήμερα δραστηριοποιούνται στη Νέα Ζηλανδία? Νομίζω 5,3 εκατομμύρια είναι οι μόνιμοι κάτοικοι στο νησί, συνολικά.
Οι κάτοικοι είναι οι μισοί κάτοικοι της Ελλάδος, 5 εκατομμύρια περίπου, και η έκταση της Νέας Ζηλανδίας είναι δύο Ελλάδες. Δύο Ελλάδες. Είναι 4 φορές πιο αραιοκατοικημένη από την Ελλάδα. Πόσοι Έλληνες περίπου έχουν απογραφεί έτσι κατά προσέγγιση, έχουμε κάποια ακριβή στοιχεία? Εκτιμήσεις αναφέρουμε γύρω στις 4 με 5.000. Α, είναι μεγάλη κοινότητα. Για το νησί εννοώ. Ναι, παλαιότερα ήταν και μεγαλύτεροι. Είχαν υποθεί τα νούμερα 10 με 12.000. Τώρα πια έχει περάσει ο χρόνος. Η ελληνικής καταγωγής κάτοικοι της Νέας Ζηλανδίας έχουν μεγαλώσει, οι πρώτοι μετανάστες. Έχουμε την τρίτη με τέταρτη γενιά πια. Έχουμε μεικτούς γάμους. Σιγά σιγά χάνεται από την τρίτη γενιά και μετά χάνεται η ταυτότητα και η ελληνικότητα, θα λέγατε. Η ελληνικότητα, ακριβώς. Είμαστε μακριά και δυσκολευόμαστε να έχουμε τις επαφές με την Ελλάδα. Στην Ελλάδα έρχεστε μέσω Αυστραλίας, υποθέτω, έτσι? Ή υπάρχει απευθείας σύνδεση με άλλη χώρα της Ασίας, από Νέα Ζηλανδία? Υπάρχει και με Σιγκαπούρη και βέβαια την νοτιοανατολική Ασία, με πόλεις της νοτιοανατολικής Ασίας που συνεργάζεται η Air New Zealand, ο εθνικός αερομεταφορέας της Νέας Ζηλανδίας, αλλά υπάρχουν και οι αερογραμμές που χρησιμοποιούν την Αυστραλία και τον κόλπο, τον Αραβικό κόλπο, ως ενδιάμεσους σταθμούς. Σεβασμιότητα, πού οφείλεται αυτή η σημαντική πτώση σχεδόν κατά 50% του ελληνικού στοιχείου τα τελευταία χρόνια στη Νέα Ζηλανδία? Οι συνθήκες ζωής στην Αυστραλία έχουν γίνανε καλύτερες, με το κόστος ζωής να είναι μικρότερο, με τους αριθμούς των Ελλήνων να είναι περισσότερους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν περισσότερες δράσεις ελληνισμού και συγγενείς κτλ. Είναι 100 φορές περισσότερο οι Έλληνες της Αυστραλίας από ό,τι της Νέας Ζηλανδίας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν τις δικές τους κοινότητες. Το άλλο στοιχείο το οποίο έφερε πολλούς Έλληνες, ιδιαίτερα κριτικούς της Νέας Ζηλανδίας, πίσω ξανά στην Κρήτη, ήταν το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε επιδοτήσεις σε επαναπατριζόμενα κεφάλαια και σε δυνητικούς επενδυτές. Δηλαδή έδωσε κίνητρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έδωσε κίνητρα για να φέρει κεφάλαια μέσα. Οπότε, μεταφέροντας κεφάλαια από τη Νέα Ζηλανδία εδώ, διπλασιαζότανε. Και ήταν μια πολύ μεγάλη όθηση στη ζωή τους το να φτιάξουν, να στεριώσουν ξανά εδώ στην Κρήτη και να φτιάξουν τη ζωή τους εδώ στην Κρήτη. Πουλούσαν ένα σπίτι στη Νέα Ζηλανδία και έπαιρναν μια πολυκατοικία εδώ στην Ελλάδα. Οπότε, μιλάμε για μεγάλες διαφορές. Ναι. Τα χρόνια εκείνα. Σεβασμιότατε, να αντιστρέψω το ερώτημα τώρα. Τα τελευταία 10-15 χρόνια με τα μνημόνια, την κρίση, τον ιό της γρίπης, είχαμε και τον COVID στη μέση. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, οι αρνητικοί, έκαναν κριτικούς Έλληνες ευρύτερα να αποταθούν σε εσάς και να ζητήσουν μία δεύτερη πατρία στη Νέα Ζηλανδία? Παρατηρήθηκε το φαινόμενο? Παρατηρήθηκε σε μικρό βαθμό, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, η Νέα Ζηλανδία είναι μακριά. Αλλά από την άλλη μεριά, τα κριτήρια εισδοχής νέων μεταναστών στη Νέα Ζηλανδία είναι αρκετά αυστηρά. Είναι ένα πλήρως ελεγχόμενο κρατικό περιβάλλον. Είναι πλήρως ελεγχόμενη η είσοδο του οποιοδήποτε θέλει να μπει. Και δεν ερχόταν κανένας μετανάστης ο οποίος δεν είχε πρώτα εξασφαλίσει εργασία. Δεν είχε εξασφαλίσει το κράτος ότι η ποιότητα του ανθρώπου σαν άνθρωπος και η ποιότητα του οργανισμού ως υγεία ήταν τέτοια που θα τον καθιστούσαν χρήσιμο για την κοινωνία και την οικονομία της χώρας. Οπότε δεν παίξανε.
το δίλημα οικονομία-ανθρωπισμό, η Νέα Ζηλανδία επέλεξε την οικονομία. Την οικονομία. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή τώρα, ποια είναι η κατάσταση της ελληνικής κοινότητας και ποια είναι η θέση της Μητροπόλεως στη Νέα Ζηλανδία, ποια είναι η θέση της Εκκλησίας, το έργο που παράγεται όσον αφορά στο ελληνικό στοιχείο? Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία έχει την παρουσία της στη Νέα Ζηλανδία ως Μητρόπολη Νέας Ζηλανδίας, που υπάγεται απευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο Μητροπολίτης της είναι και μέλος της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ανατακτά χρονικά διαστήματα. Βρίσκεται στη Νέα Ζηλανδία με παρουσία σε 10 διαφορετικά σημεία, σε 10 διαφορετικές πόλεις με εκκλησίες. Δεν έχουμε τόσους ιερείς, αλλά φροντίζουμε να λειτουργούνται όλες αυτές οι εκκλησίες. Και ο ελληνισμός είναι συγκεντρωμένος περισσότερο σε 3 μεγαλύτερες πόλεις, στο Wellington, στο Auckland και στο Christchurch, όπου εκεί οι κοινότητες εξ αρχής δημιουργήσανε τις εκκλησίες και τις φροντίζουν μέχρι σήμερα και τις κρατούν ανοιχτές και φροντίζουν να υπάρχει και ένας ιερέας που τον στηρίζουν και σε οικονομικό επίπεδο. Μικρό ποσοστό, αλλά υπαρκτό και ωφέλιμο. Και ως από το 2006 και μετά, το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσάρτησε στην Μητρόπολη της Νέας Ζηλανδίας και τα νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού, Φίτζι, Τόνγκα και Σαμόα, όπου εκεί ξεκίνησε μια ιεραποστολική δράση και σήμερα υπάρχουν 6 εκκλησίες σε 4 διαφορετικά σημεία. Φροντίζουμε και λειτουργούμε ένα ορφανοτροφείο που αριθμεί 25 παιδιά. Εννοείται ορφανοτροφείο με Έλληνες, με παιδιά? Όχι μόνο. Ντόπια παιδιά, χιτζιανά. Βρίσκονται στο Σαουένι του Νάντι, στο μεγάλο νησί των Φίτζι. Και εκεί φροντίζουμε 25 παιδιά, συγχρόνως με τις ενορίες. Από αυτά τα παιδιά, 3 παιδιά ήρθαν εδώ στην Ελλάδα και σπούδασαν στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, από όπου απεφύτησαν φέτο και πήραν το πτυχίο της Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής. Και βρίσκονται και άλλα 2 κορίτσια στην Τίνο, στο μοναστήρι του Κεχροβουνίου, όπου μαθαίνουν τα του μοναστικού βίου και να μάθουν πρώτα εδώ και μετά να έρθουν να δουλειάσουν και την ευλογημένη γη των νησιών Φίτζι και να δείξουν στα παιδιά, στις νέες κοπέλες εκεί, τον ορθόδοξο τρόπο του μοναχισμού. Σεβασμιότατε, δεν ξέρω αν είναι εφικτό, έτσι να μας περιγράψετε, ποια είναι η παρουσία των ομογενών, των Ελλήνων ομογενών, η συνεισφορά στο κοινωνικο-οικονομικό γίγνεσθε της Νέας Ζηλανδίας? Είναι ισχυρό το αποτύπωμα της ομογένειας? Είναι οι αριθμοί είναι καθοριστικοί. Είμαστε λίγοι. Είναι λίγοι. Οπότε είμαστε σχεδόν μονάδες μέσα σε όλη... Έχουν όμως... απολαμβάνουν σεβασμού από όλη την νεοζηλανδική κοινωνία και από τους κρατικούς φορείς και από τους δημοτικούς φορείς και το όνομα το ελληνικό μετράει. Υπάρχει σεβασμός και στις εκδηλώσεις που έχουμε πάντοτε είτε εκκλησιαστικές εκδηλώσεις είτε εθνικές εκδηλώσεις έχουμε συμμετοχή και των δημοτικών αρχών είτε των κρατικών αρχών και υπάρχει μια καλή σχέση με τις τοπικές αρχές. Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι, οι ομογενείς
οι πρώτοι ομογενείς που έφτασαν στο νησί, ναι. στα νησιά της Νέας Ζηλανδίας, προσπάθησαν να εδραιωθούν, να φτιαχτούν εκεί, mm-hmm. να φτιάξουν τη ζωή τους. Τα παιδιά τους, βέβαια, και τα εγγόνια τους, στη συνέχεια, σπούδασαν εκεί. Οι πρώτοι μετανάστες αντιμετωπίσανε τις δυσκολίες των πρώτων μεταναστών, της εγκαταστάσεως, της γλώσσας, της αποδοχής, της μη αποδοχής από τους ντόπιους. Ήταν δύσκολες εποχές τότε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν εποχές που απαγορευόταν να μιλήσεις άλλη γλώσσα εκτός από την αγγλική εκεί. Ήταν διαφορετικές οι συνθήκες. Ήταν πιο δύσκολες οι συνθήκες. Πολύ πιο δύσκολες οι συνθήκες. Το γνωρίζουμε και στην Κύπρο. Και στην Κύπρο μας το ζήσαμε, που είναι πιο κοντά. Πιο κοντά. Περάσανε αυτές οι εποχές, μεγαλώσαν τα παιδιά τους, σπουδάσανε, ενταχθήκανε στην τοπική κοινωνία, πήρανε πτυχία, πήρανε θέσεις εργασίας εκεί, συμβάλλουνε στην οικονομία και στην κοινωνική ζωή του κράτους και απολαμβάνουν σεβασμό. Και τώρα τα παιδιά της τρίτης και τέταρτης γενιάς μεγαλώνουν σε ένα καθαρά νεοζηλανδικό περιβάλλον με μικρές επιρροές από την Ελλάδα. Η Εκκλησία είναι ο μόνος φορέας ο οποίος προσπαθεί να φέρει το ελληνικό άρωμα στην Νέα Ζηλανδία. Δεν έχουμε κάποια άλλη αρχή. Υπάρχει μονάχα ένα επιτιμή προξενείο με τον κύριο Νεονάκη, τον Γιώργο, κριτικό στην καταγωγή, και αυτός εδώ Ηρακλειώτης, να έχει την τιμή να επιτελεί τα καθήκοντα του επιτιμή προξένου. Τα παιδιά, λοιπόν, τα παιδιά της τρίτης και τέταρτης γενιάς μεγαλώνουν σε ένα καθαρά νεοζηλανδικό περιβάλλον, και το σχολείο τους και οι φίλοι τους και οι επιρροές τους, και προσπαθούμε, βλέποντας αυτή τον αφελληνισμό, να τα φέρουμε λίγο πιο κοντά και να μπολιάσουμε λίγο Ελλάδα. Και αυτό το νόημα έχει και αυτή η εκδρομή που γίνεται τις μέρες αυτές. Ναι. Πολύ. Mm-hmm. Ναι, ναι. Θα σας ρωτούσα, ήταν το τελευταίο ερώτημα, η ομογένεια εκεί είναι ενωμένη, είναι μια γροθιά, όπως έχουμε μάθει να λέμε έτσι απλοϊκά, στηρίζει είμαστε ο ένας τον άλλο? Είμαστε λίγοι για να είμαστε χωριστά. Το εθνικό σπορ είναι υπαρκτό, mm-hmm. αλλά είμαστε λίγοι για να είμαστε μοιρασμένοι. Να υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των ομογενών. Τα ανθρώπινα υπάρχουν πάντα, αλλά στις δεδομένες στιγμές είμαστε μαζί. Δεν τίθεται θέμα. Σεβασμιότατε, θέλω να σας ευχαριστήσω έτσι από καρδιάς για την συνέντευξη αυτή που μας παραχωρήσατε. Θέλω και του χρόνου να είστε, κάθε χρόνο έρχεστε νομίζω, να μας ξαναεπισκεφτείτε με παιδιά, με Έλληνες, να γνωρίζουν την πατρίδα, να τα μπολιάζετε με το ελληνικό DNA, γιατί αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ καλό. Και σας αποδίδω με τα έψημα. Και να συνεχίσετε με υγεία, να συνεχίσετε εκεί το έργο το εκκλησιαστικό, το ορθόδοξο έργο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το έχουμε ανάγκη, τη στήριξή σας, την αγάπη σας. Έχουμε ανάγκη να ερχόμαστε εδώ να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας, και τις πνευματικές αλλά και τις εθνικές μπαταρίες εδώ στην Ελλάδα, και να είμαστε στην Οκεανία και να δίνουμε μαρτυρία Χριστού, και να αισθανόμαστε συγχρόνως και περήφανοι που προερχόμαστε και καταγόμαστε από ένα ευλογημένο τόπο όπως στην Ελλάδα, με αυτές τις παραδόσεις, με αυτή την ιστορία, με αυτή τη συμβολή στον παγκόσμιο πολιτισμό και σε όλη την ανθρωπότητα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.